είναι η σειρά της Ιταλίας να αντιμετωπίσει την απροθυμία της Ευρώπης στο μεταναστευτικό. Η Ιταλία έχει ζητήσει τα πλοία με μετανάστες και πρόσφυγες που εντοπίζονται στη Μεσόγειο να μπορούν να μεταφερθούν όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά και σε λιμάνια και άλλων χωρών. Ωστόσο, το αίτημα της Ρώμης που απαιτούσε την αλλαγή των κανόνων της επιχείρησης της Frontex με το όνομα Τρίτων έπεσε στο κενό. Ένα επιχειρησιακό πλάνο προκειμένου να εγκριθεί πρέπει επίσης να έχει τη συμφωνία όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό. Επομένως, δεν πρόκειται για διμερές θέμα μεταξύ Ιταλίας και Frontex. Έχουμε ένα αίτημα από την Ιταλία, αλλά όχι και τη διαθεσιμότητα από πλευράς κρατών μελών. Η Ιταλική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για διακίνηση προσφύγων και μεταναστών, αφού ευθύνονται για τη μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων στα ιταλικά λιμάνια που είναι ήδη γεμάτα. Γι' αυτό ετοιμάζει ένα κώδικα συμπεριφοράς για όλες τις οργανώσεις αυτές. Από τη στιγμή που οι Ιταλικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειες διάσωσης, είναι επίσης υπεύθυνες να καθορίσουν το λιμάνι στο οποίο θα φτάσει το κάθε πλοίο. Αφού δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες και κάποιες άλλες όπως η Λιβύη και η Τινησία δεν μπορούν σίγουρα να θεωρηθούν ασφαλή καταφύγια, είναι ευθύνη της Ιταλίας να διευκολύνει τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών στα λιμάνια της. Πρόσφατη έκθεση του Βρετανικού Κοινοβουλίου πάντως διαπίστωσε ότι η επιχείρηση Σοφία κατά της παράνομης μετανάστευσης στη Μεσόγειο δεν είναι αποτελεσματική.